Ας ξεκινήσουμε το πώς ξεκινήσατε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο από μικρή, εντάξει, όλοι παίζαμε ποδόσφαιρο. Το κίνητρό μας πάντοτε ήταν να πάμε να μπορέσουμε να παίξουμε επαγγελματικά, να πάμε στην ομάδα που αγαπάμε και το πιο τρελό μας όνειρο να παίξουμε εθνική. Εγώ ήμουν τυχερός και τα κατάφερα όλα αυτά. Έπαιξα και στην ομάδα που αγαπούσα, έχω παίξει και στην εθνική. Πάντα θέλατε να είστε τερματοφύλακας ή είχατε κάποια άλλη? Από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν πάντα τερματοφύλακας. Στον ΠΑΟΚ πώς ήρθατε? Στον ΠΑΟΚ έκανα χρήση πενταετίας από τον Ηρακλή. Ήμουνα 5 χρόνια στον Ηρακλή. Είχα πάει 18 χρονών και στα 23 έκανα χρήση πενταετίας και προτίμησα τον ΠΑΟΚ από άλλες ομάδες γιατί ήταν η ομάδα μου και γιατί ήθελα να έρθω από την αγάπη που του είχα. Όλα τα χρόνια που παίξατε στο ΠΑΟΚ, ποιον συμπαίκτη σας ξεχωρίσατε και με ποιον ήσασταν πιο κοντά? Πιο κοντά ήμασταν σχεδόν όλα τα παιδιά. Εντάξει, τώρα κάναν παρέα όλοι μαζί. Αλλά για να ξεχωρίσω, για μένα πιστεύω ότι μετά τον Κούδα, την παλιά φουρνιά, δηλαδή τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και στα χρόνια που ήμουν εγώ, για μένα ξεχώριζε ο Γιώργος Καρτάδος, ο οποίος ήταν μια πολύ καλή προσωπικότητα, πολύ καλός παίκτης. Το είχε, ήταν ηγέτης, βοηθούσε πάρα πολύ. Πιστεύω για μένα ότι ήταν αυτός ο καλύτερος. Και σαν παιδί, ποιος ήταν ο αγαπημένος σας τερματοφύλακας? Από μικρός τώρα, εξαιτίας του ΠΑΟΚ, εγώ θυμάμαι ότι ξεκίνησα με τον Γιάννη τον Στέφατο Συγχωρεμένο, με τον οποίο αργότερα κάναμε και μια φιλία και είχαμε και σχέσεις. Εντάξει, το Σαβουλίδη θυμάμαι, τον Ντεκ, το Φορτούλα, όταν ας πούμε πλέον άρχισα να παίζω και εγώ αεραστεχνικά όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ. Αλλά ξεκίνησα με τον Γιάννη τον Στέφα, δηλαδή θυμόμουν αυτόν. Από τις εφημερίδες, γιατί μόνο εφημερίδες διαβάζαμε τότε. Στο ΠΑΟΚ ήρθατε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Ποια ήταν η ατμόσφαιρα που βρήκατε? Εκείνη η χρονιά δεν ήταν καλή για μας. Αν θυμάμαι καλά, το 85 μετά το πρωτάθλημα, τερματίσαμε όχι στη θέση που έπρεπε. Ίσως να ήταν η υπεράταση του προηγούμενου χρόνου, ίσως να ήταν η υπερεκτίμηση. Δεν είχαμε καλή πορεία για εκείνη τη χρονιά. Αργότερα είχαμε καλές χρονιές, είχαμε μάτς ευρωπαϊκά με πολύ καλές ομάδες και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μας. Πώς ζήσατε το παιχνίδι με την Νάπολη? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιστορία. Εντάξει, ήταν μεγάλο συνέστημα για μας να παίξουμε κόντρα στην Νάπολη, που ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη, με Μαραντόνα, Καρέκα, Λεμάο και πόσους άλλους Ιταλούς διεθνείς. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα, τα ξεχνάς όλα. Ήταν, πιστεύω όμως, η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα στο ποδόσφαιρο, το μάτς εναντίον της Νάπολης και ιδιαίτερα τότε του Μαραντόνα. Είναι δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα? Οπωσδήποτε είναι δύσκολη, γιατί οποιοδήποτε λάθος μετράει και δεν έχουμε τον χρόνο να το διορθώσουμε. Κάποια άλλη φάση μπορεί να μην γίνει κάτι, να μην γίνει άλλη φάση και να μην έχουμε τον χρόνο να το διορθώσουμε και θα μείνουμε με την κακή εντύπωση. Είσαι μόνος, το λάθος μετράει πάντα, δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει πίσω από σένα να μπορέσει να προλάβει το λάθος το δικό σου. Γενικά είναι, πιστεύω, από τις δυσκολότερες θέσεις, αν όχι δυσκολότερη. Τον ΠΑΟΚ σήμερα τον παρακολουθείτε? Τον παρακολουθώ, όχι πολύ, αλλά τον παρακολουθώ όσο μπορώ. Εντάξει, μου αρέσει να παρακολουθώ, αλλά και λόγω του χρόνου τώρα, τις δουλειές, της πίεσης, όχι πολύ. Τη σημερινή βράβευση την περιμένατε? Δεν την περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, και αν μου πείτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω γιατί, αλλά το έβλεπα λίγο, ας πούμε, δεν το έβλεπα και τόσο πολύ εντάξει. Και είχα μερικές αμφιβολίες, αλλά από τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, που μου κάνατε την πρόταση για τη βράβευση, το σκέφτηκα, ήταν για μένα, πιστεύω, η πιο ευτυχισμένη ποδοσφαιρική στιγμή στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να σε βραβεύει η ομάδα που αγαπάς, που πρόσφερες 7 χρόνια και μετά έχουν άλλα 8-9 χρόνια σαν προπονητής. Και μόνο που μπήκα μέσα στην Τούμπα και πάτησα πάλι το χώρο και είδα αυτή την ατμόσφαιρα, πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή για μένα και πιο ευτυχισμένη. Η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Η ευχή μου για τον ΠΑΟΚ, πάντοτε επιτυχίες, πάντοτε πρέπει να πρωταγωνιστεί, ο κόσμος να είναι πάντοτε εδώ στις κερκίδες να βοηθάει και από εκεί και μετά να είμαστε τυχεροί και υγιείς όλοι.